Άκρος αποτελεσματικός στην επανάληψη, ο Δωτιάς υπέταξε με 3-1 τον ΑΟ Καρδίτσα στο θεσσαλικό ντέρμπι του τρίτου ομίλου, παρότι οι φιλοξενούμενοι είχαν προηγηθεί στο σκορ από το 10ο λεπτό με γκολ του Νάκου. Οι γηπεδούχοι βέβαια ήταν καλύτεροι σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, αλλά στο πρώτο μέρος έχασαν πολλές ευκαιρίες, με κορυφαία το δοκάρι του Τσατσαλίδη στο 4. Χρειάστηκε λοιπόν να σκοράρουν όλες οι αλλαγές του Σωτήρη Αντωνίου μετά την ανάπαυλα, ώστε στο 73 ο Τσιρογιάννης να κάνει τελικά το 1-1, στο 78 ο Τζόλας να γράψει το 2-1 και στις καθυστερήσεις ο Σιμούλης το 3-1, προκειμένου να ολοκληρωθεί έτσι μια δίκαιη ανατροπή. Ο ΟΚ πάντως ολοκλήρωσε τον αγώνα με 10 παίκτες λόγω αποβολής του Παπά στο 83ο λεπτό. Νομίζω ότι αξίζουν πολλά συγχαρητήρια τόσο στους ποδοσφαιριστές μου όσο και στην προσπάθεια την οποία έκανε ο κόσμος, ο οποίος στήριξε την ομάδα για ακόμα μια φορά. Ήταν μια μεγάλη ανατροπή. Τρεις αλλαγές μπήκαν, 3 γκολ. Πήγαμε στην ανάπαυλα με το σκορ υπέρ μας, μιλήσαμε με τα παιδιά. Αλλά στο δεύτερο, με δύο αδράνειες στην άμυνά μας, δεχτήκαμε 2 γκολ.